Ένα ακόμη που προβάλλεται και συζητείται ως θέμα αντιλογίας είναι το θέμα του αγιασμού, το οποίο παίρνουμε. Άλλοι λένε κρατιέται ο αγιασμός, άλλοι δεν κρατιέται ο αγιασμός, άλλοι πίνεται ο αγιασμός, άλλοι δεν πίνεται ο αγιασμός, και πότε παίρνουν τον αγιασμό, και την ημέρα των φώτων δεν κοινωνούν το σώμα του Χριστού αλλά κοινωνούν με αγιασμό, και χίλια δυο ψέματα και απάτη. Των φώτων πρώτον κοινωνούν, δεύτερον παίρνουν το αντίδωρο και τρίτον παίρνουν τον αγιασμό. Θεία κοινωνία είναι ο Χριστός, το αντίδωρο είναι η Θεοτόκος και ο αγιασμός είναι ο Ιορδάνης. Αυτή είναι η σειρά. Και κοινωνούν, όχι δεν κοινωνούν, κοινωνούν. Διότι θα γίνει τότε εκείνο που είπε ο Χριστός μας. Φαρισέ τυφλέ. Ποιο είναι ανώτερον, το δώρον ή ο αγιάζων το δώρον? Ο αγιάζων το δώρον. Πόσο λοιπόν ο αυτός που αγιάζει είναι ο Χριστός, πώς εσύ μου λες τώρα ότι εγώ δεν θα πάρω το νερό και θα πάρω το Χριστό? Και ο αγιασμός διατηρείται. Για μας είναι. Και ο Χρυσόστομος λέει σαφώς, αδειάστε τα όλα, λέει. Πιάστε αγιασμένο νερό να έχετε όλο το χρόνο. Εμείς το κρεμάσαμε ψηλά και φοβούμεθα να το μεταφέρουμε. Και ορισμένοι το μεταφέρουν με εξαπτέρυγα στην εκκλησία που τους έμεινε. Αν τον χύσω από βραδύστε έξω να τον πατάνε, τα πόδια τα μαρτωλά έχω δικαίωμα. Αν τον φυλάξω στο μπουκάλι μου δεν έχω δικαίωμα, Τότε τι έγινε η λίμνη που ρίξαμε το σταυρό μέσα και έγινε αγιασμός? Τι έγινε η θάλασσα? Τι έγιναν τα ποτάμια? Μόνο ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος. Όλα τα άλλα μπορούν, οι σκύλοι, οι γάτες, τα πουλιά να πίνουν αγιασμό, μόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί να πιει. Πού εφτάσαμε,